Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, για 23η χρονιά, το γεύμα αγάπης στο αίθριο της Λότζια ήταν το γεγονός που στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου μονοπόλησε το ενδιαφέρον. Γιορτινά πιάτα και στρωμένα τραπέζια περίμεναν τους επισκέπτες, οι οποίοι άρχισαν να σπέβδουν από νωρίς το πρωί, προκειμένου αυτή την Άγια ημέρα των Χριστουγέννων να δημιουργηθεί μια μεγάλη παρέα και κανείς να μην μείνει μόνος στο σπίτι, δίχως ζεστό φαγητό στο τραπέζι του. Πιστείς το ραντεβού μας και φέτο για 23η χρονιά, 23 ολόκληρα χρόνια. Μας περίμενε να είναι οι Ηρακλειώτες, έχει μείνει με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εκτός από την οικογένεια και όλα τα παιδιά μου, τα φυσικά παιδιά και τα παιδιά της σχολής, όπως βλέπετε, είναι εδώ περισσότερα από 100 παιδιά για να, και χθες στις κουζίνες για να ετοιμάσουν χθες και σήμερα το γεύμα των ανθρώπων που έρχονται να μας ευχηθούν. Η χαρά μας είναι μεγάλη. Θα προτιμούσα, αν να σου πω την αλήθεια, να μην ερχόταν κανένας, γιατί αυτό θα σήμαινε ευημερία, θα σήμαινε ότι δεν υπήρχε ανάγκη, αλλά δυστυχώς ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Και φέτος. Η οικογένεια του Θόδωρου Καλαθάκη και φέτος προσέφερε το γεύμα που έχει καταστεί πλέον θεσμός για την πόλη με τον καιρό σύμμαχο που επέτρεψε στο τραπέζι αυτό να βρίσκονται πολλοί. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι περισσότερα από 1000 πιάτα είχαν προσφερθεί, ενώ η προετοιμασία, όπως τόνισε ο Θόδωρος Καλαθάκης, ιδιοκτήτης της Κάπα Στάντης, σε ό,τι αφορά τα αγαθά που θα προσφέρονταν, ξεπερνούσε τα 2.500 πιάτα. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάνω από τα 3.000 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουμε ταΐσει περίπου 1.000 άτομα. Ξεκίνησαμε 10:15 άνοιξε ο μπουφές και τώρα μόλις περάσαμε τα 1.000 άτομα. Θα είμαστε εδώ μέχρι να έχουμε φαγητό. Θεωρώ ότι τουλάχιστον μέχρι τις 4-5. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Πάντα μας κάνει τη χάρη να είναι ένας πολύ όμορφος ανοιξιάτικος χέρος μέσα στο χειμώνα και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περίπου 100 άτομα εργάστηκαν για την προετοιμασία αλλά και την προσφορά του γεύματος, ωστόσο όλοι όπως φάνηκε ήταν χαρούμενοι για το αποτέλεσμα, με τον κόσμο που ανταποκρίθηκε να δείχνει να απολαμβάνει αυτή τη γιορτή ανταλλάσσοντας ευχές. Εύχομαι σε όλους τους Ηρακλειώτες, όλους τους κριτικούς, σε όλους τους Έλληνες καλή χρονιά. Ένα έτος 2019 ευτυχές και με περίσσια υγεία και πάνω απ' όλα χωρίς πόλεμο.